μέλη. Ένας από αυτούς που πραγματικά βοηθάει τον τόπο μας και παίρνει πολλά προϊόντα από εδώ, πάνω από 120-130 τόνους το χρόνο, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο ίδιος ο πρόεδρος που αυτό είναι εδώ κοντά μας. Καλύτερο πρόεδρος. Ο Κώστας ο Κουτράκος, με τα αδέρφια του και με τους ανθρώπους του εκεί, τις επιχειρήσεις, που... Κώστα, πες μας δύο. Ήθελα να μας πεις, πρόεδρε. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε γύρω από αυτό το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το μηνός είχαμε φέρει στην Καρολάινα ένα κοντέινερ περίπου τις 24 τόνες. Και τώρα ετοιμάζουμε να φύγει και το επόμενο. Στην αρχή ξεκινήσαμε μαλακά, λίγο-λίγο. Αλλά τώρα όπως είπαμε και φεύγουν τα προϊόντα τα οποία παίρνουν από τη Λακωνία είναι μέλι, είναι ρίγανη, όσοι υπάρχει, γιατί την παίρνουμε όλοι. Έχουμε πάρει το τσάι. Α, την παίρνετε όλη τη ρίγανη από εδώ? Όπου υπάρχει. Όπου υπάρχει. Όπου τη βρούμε. Φυσικά, το λάδι. Με άλλα λόγια, εκτός από τη ρίγανη μπορεί να έχετε και άλλα αρωματικά φυτά και τέτοια. Επειδή ασχολούμαστε με αμερικανική αγορά, ναι. Η ρίγανη είναι ένα από τα προϊόντα και είναι και καλό, διότι να ξέρετε ότι η ρίγανη τα ηγέτου δεν υπάρχει πουθενά. Έχουμε φέρει κάτι άλλες ρίγανες και τις πιάνεις απάνω και δεν το καταλαβαίνεις και λέει ο μάγειρας που έχω στο μαγαζί, λέει, γιατί αυτό λέει με τόσο λίγο, λέει, και θα μυρίζει όλος ο τόπος. Αυτή είναι τα ηγέτου, αυτή είναι από κάποιο άλλο. Αγνώστου προελεύσεως. Λοιπόν, όσο για ελιές και λάδι, ας πούμε, σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γεμίζουμε ένα κοντέινερ το οποίο φτάνει στις 22 με 25 τόνους. Αλλά παίρνουμε και ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στη Λακωνία, είναι οι πιπεριές. Οι τουρσί πιπεριές. Α, αυτές οι κίτρινες. Οι κίτρινες, ναι. Αχα. Τις οποίες τις παίρνουμε, ας πούμε, σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο που έχουμε είναι περίπου τις 10 τόνους. Ελιές. Ναι. Ελιές ή πιπεριές. Πιπεριές. Ναι. Θα είναι περίπου 5,5 με 6 τόνους ελιές καλαμών. Μπορεί όμως κάποιος να σας κάνει μια πρόταση μεθαύριο στο συνέδριο, κάποιος από τους Λάκωνες παραγωγούς, ναι, γενικότερα, και να δείτε με ενδιαφέρον και κάποια άλλα προϊόντα. Δεν αποκλείεται τίποτα εσείς. Έχουμε πάρει μέχρι και τραχανά και παξιμάδια από τον Ξηροκάμπη, από τον Γεωργόπουλο. Ναι. Φυσικά έχουν πάρει μακαρόνια από την Αθήνα, αλλά σας λέω για τα λακωνικά προϊόντα. Και το συνεχίζουμε. Εγώ το θέτω στο επίπεδο του συνεδρίου. Ναι. Ότι μπορεί εκεί στη στρογγυλή τράπεζα που θα είναι οι επιχειρηματίες εσείς και οι επιχειρηματίες της Λακωνίας υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας, να μπορεί να γνωριστείτε και με κάποιους που δεν τους ξέρετε κιόλας. Βεβαίως. Και να σας πούνε κάτι καινούριο. Βεβαίως. Κάτι πιο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και να συμπληρώσετε τα προϊόντα που παίρνετε, να συμπληρώσετε και με κάποιο νέο. Και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε. Μπορεί να υπάρχει και δεν το ξέρουμε. Ναι. Φυσικά. Σωστό. Αυτό είναι καλό και να ξέρετε το εξής. Γιατί μερικοί άνθρωποι λέει, αφού κάνεις εσύ, λέει, γιατί ασχολείσαι, λέει. Λέω, εγώ κάνω ένα κομματάκι. Έτσι. Για να μπερκεί ένα κομματάκι. Βέβαια. Και κάπου πουλάμε εμείς. Τίποτα, είναι μικρός κύκλος. Βέβαια. Ολόκληρη Νέα Υόρκη, Washington DC, Toronto, Montreal, Chicago. Από χαχανής χώρα. Βέβαια. Μπορεί να πουληθούν όλα τα προϊόντα. Γιατί... 300 εκατομμύρια κόσμος. Γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Πάμε στα σούπερ μάρκετ και κοιτάζουν, έχουν διαφημίσει και λέει ιταλικό λάδι. Και εμείς έχουμε το καλύτερο. Πρέπει, τελείωσε να πάμε μπροστά. Και θα προσπαθήσουμε. Εμείς κάνουμε και μια προσπάθεια να βγάλουμε το λάδι με τα συστατικά του. Να μάθει ο κόσμος να διαλέγει το λάδι. Εκεί είναι το μυστικό. Και όχι απλώς να λέμε λάδι τάδε. Λάδι, ναι, που έχει αυτό, εκείνο, το άλλο το συστατικό, εκείνη τη βιταμίνη, εκείνο το αυτό. Να ξέρει ο άλλος πλέον, να μάθει ο κόσμος τι λάδι προτιμάει και ας διαλέξει ό,τι θέλει μετά. Έχουμε το καλύτερο λάδι και πρέπει να το προωθήσουμε και τις ελιές. Και ελιές και λάδι. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια η δική μου ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα και εύχομαι και άλλες οικογένειες. Είσαστε ευχαριστημένοι? Πολύ.
Είσαστε. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Πάμε μια χαρά. Εννοώ, αν είσαστε ευχαριστημένοι, όχι οικονομικά μόνο, ναι, γιατί εσαφώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εάν αυτά που παίρνετε από εδώ, όταν σας τα στέλνουν, βρίσκετε την ποιότητα αυτή που διαλέξατε. Άριστη ποιότητα, με τους συνεργάτες μας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπράβο, αυτό έχει και σημασία. Μάλιστα τα τελευταίο καιρό λέμε θέλουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε κοιτάμε. Ούτε ξέρουμε τι θα έρθει εκεί πέρα. Μπράβο. Τελείωσε. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση και πρώτα-πρώτα δουλεύουμε με δικούς μας ανθρώπους. Τις περισσότερες τους ξέρουμε προσωπικά. Βέβαια. Δεν είναι δυνατόν. Μα και αυτό το σκοπό έχει, αγαπητέ κύριε Σμυρνιέ, αυτό το σκοπό έχει και το meeting αυτό που θα γίνει την Πέμπτη στις 29 Ιουλίου στο Σπαρταΐν, που θα καθίσετε σε ένα τραπέζι. Όλοι και η μεν και η δε, και ο καθένας θα ανταλλάξει απόψεις, θα πει ο καθένας την άποψή του, θα πει τις γνωριμίες του, θα ανταλλάξουν τηλέφωνα, fax, email και όλα αυτά τα σχετικά και κάποιοι είναι από εσάς θα κερδίσετε κάτι παραπάνω. Εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν δεν έχουμε δοκιμάσει το Λακωνία, το Καλάδα. Μα εκεί το Λακωνία ελπίζω να συμμετέχει στους, πρέπει, στους παραγωγούς. Πρέπει. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να δώσουμε μια έμφαση και το Λακωνία, εμείς σαν τηλεοπτικό σταθμός προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία σόν και καλά σε όλα τα μαγαζιά της Λακωνίας, να μην υπάρχει άλλη πορτοκαλάδα εκτός από το Λακωνία. Είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Έτσι. Πήγα. Θέλω την άποψή σου, Πρόεδρε. Τι να σας πω. Δεν θα πω όνομα, σε ένα καφενείο εδώ στη Σπάρτη, λέω, του λέει τι θα πιείτε, λέω μια πορτοκαλάδα. Μου είπε εκεί πέρα λέει φάντα. Λέω κοκακόλα πουλάτε εδώ στη Λακωνία, δεν δεχόμαστε. Λέει δεν μου ζητήσατε Λακωνία. Λέω πρώτα πρέπει να έρθει η Λακωνία. Βέβαια. Αν σου ζητήσουν τότε θα φέρεις το φάντα. Βέβαια. Κι αν. Γιατί στην Κρήτη, στην Κρήτη ξέρεις, άμα ζητήσεις άλλο προϊόν εκτός από αυτό που φτιάχνουν στην Κρήτη, λέει δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό. Θέλω. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Μόνο έτσι μπορούμε να σηκώσουμε τον τόπο λίγο, γιατί έχουμε πέσει λίγο χαμηλά τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να βοηθηθούν οι αγρότες. Πρέπει να βοηθηθούν πάση θυσία οι αγρότες να ξεφύγουμε από την κρίση. Μόνο έτσι θα ξεφύγουμε από την κρίση. Εγώ το λέω και το φοράω. Ξέρεις γιατί το θέλω αυτό? Γιατί ξεκίνησα αγρότης. Ξεκίνησα εγώ τη. Και είμαι και παραγωγός. Και είμαι και παραγωγός. Και λαδιού και τελευταία είμαι και κρασιού. Και κρασιού. Και κρασιού, ε! Βέβαια. Εδώ Λακωνικό. 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 Θα το δοκιμάσουμε στο συνέδριο. Θα το δοκιμάσουμε στο συνέδριο. Κύριε Σμυρνιέ, πέστε μας λοιπόν το πρόγραμμα περαιτέρω τι γίνεται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε μέχρι τις 5 και το τραπέζι το στρογγυλό και ταυτόχρονα θα γίνεται και οι εργασίες του συνεδρίου. Οι εργασίες του συνεδρίου και του συνεδρίου. Σε άλλο χώρο. Ωραία. Και το βράδυ έχουμε το τραπέζι του κυρίου Νομάρχη. Όχι του κύριου Νομάρχη, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Για να μην παρεξηγηθούμε. Βέβαια η συνεννόηση έχει γίνει με τον κύριο Νομάρχη. Τον κύριο Φούρκα. Τον κύριο Φούρκα, ναι. Την Παρασκευή πάλι έχουμε από το πρωί από τις 8 η ώρα συνεχίζονται οι εργασίες. 8 η ώρα το πρωί. Στις 8 με τις 12. Θα ξυπνήσουμε λίγο πρωί. Βέβαια. Έχουμε πια στις 12.30 το γεύμα των υποτών. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό γιατί. Είμαι και εγώ. Yeah. Ναι, έχετε πάρει και εσείς το. Βέβαια, από το 85. Το 1985 το σπαθί. Την ευλογία του Προέδρου, του Παρασκευάτου. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε μετά τις συνεδρίες. Μετά το απόγευμα συνεχίζονται οι εργασίες. Και το Σάββατο πια έχουμε εκλογές. Παραλείψεις κύριε Σμυρνιέκα, διότι έχουμε συζητήσει να φέρουμε και έναν ομιλητή από τη στρατολογία, γιατί ορισμένοι από εμάς τους ομογενείς έχουν προβλήματα και κάνουν κάτι ερωτήσεις, ας πούμε, που δεν μπορεί κανένας άλλος να απαντήσει εκτός στρατολογίας. Έχει συνεννοηθεί ο κύριος Σμυρνιέκα. Ναι, έχουμε συνεννοηθεί με τον ταξίαρχο του και με το ΠΕΑ και... Και θα μας φέρει έναν, θα μας στείλει έναν κάποιον να μας στείλει αξιωματικό, κάποιον αρμόδιο, που να ξέρει. Να μας πει για το... να μας ενημερώσει.